Ρομπέρτο Σπυρόπουλο, τον κύριο Ρομπέρτο Σπυρόπουλο, διοικητή του ΙΚΑ, να μας πει τι. Έχει τον ταμείο αυτό ακόμα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε εδώ τον κύριο Ρωμανιά το πρωί. Είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Σήμερα αναλαμβάνει δηλαδή, αλλά ήδη ξέρει ο άνθρωπος. Ναι. Μας είπε λοιπόν ότι Γενάρη, Φλεβάρη, τα λεφτά για τις συντάξεις είναι εξασφαλισμένα. Το Μάρτι θα υπάρξει πρόβλημα. Θα τα καταφέρουμε, λέει, μάλλον, εντάξει. Όχι, μάλλον, έχουμε λύσεις. Θα τα καταφέρουμε, αλλά όχι με τα υπάρχοντα. Με άλλα. Έχουμε λύσεις. Με άλλο σχέδιο. Με άλλο σχέδιο. Λύσεις που δεν μας είπε. Αυτή τη στιγμή το ταμείο, κύριε Σπυρόπουλε, έχει λεφτά πέραν του Φλεβάρι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο κύριος Γενικός, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ θεωρώ σαφέστατα. Ας μην γελιόμαστε. Όλους τους μήνες. Αγώνα κάνουμε κάθε μήνα, αλλά αγώνα ο οποίος επιτυχάνει τη διασφάλιση των συντάξεων. Πιστεύω ότι έδωσε το κλίμα ότι σαφέστατα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα κανένα. Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Η ρύθμιση πώς πάει με τις 50. Ακριβώς, θέλω να σας πω ότι το Μάρτιο εκπνέει η ρύθμιση. Ναι. Άρα λοιπόν θα υπάρξει μια... εκ των πραγμάτων πίεση. Όχι, μέχρι τώρα πώς πάει, γιατί ο κ. Ρωμανιάς είπε για κόπωση. Στην προεκλογική περίοδο είχαμε μια κάμψη, αλλά ήδη από χτες έχει αλλακάμψει ο ρυθμός ένταξη στη ρύθμιση. Έτσι. Και αποτελεί αυτό ένα χαρτί και για να καλύψει τους όποιους φόβους που ενδεχόμενα εξέφρασε ο κ. Ρωμανιάς για τον Μάρτιο. Εγώ πιστεύω ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα από την βελτίωση της πραξιμότητας από τη ρύθμιση θετικά και θα διαλύσουν τους όποιους φόβους υπάρχουν. Πάντως, ο κ. Σπυρόπουλε, η λογική λέει ότι μετά τις δηλώσεις του κ. Ρωμανιά ότι θα αντιμετωπιστεί το θέμα των τρεχουσών δόσεων, η λογική λέει ότι τουλάχιστον μέχρι να το ρυθμίσει η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα θα σταματήσουν να πληρώνουν και αυτοί που πληρώνουν. Είπε ο κ. Ρωμανιάς ότι σκέφτεται η κυβέρνηση, η άποψή τουλάχιστον είναι ότι με το να πληρώνει τις 100 δόσεις συν τα τρέχοντα δεν βγαίνουν οι άνθρωποι και ότι πρέπει να αλλάξει. Κυρίως για τον ΟΑΕ αυτό, λιγότερο παρά το ΙΚΑ. Για τον ΟΑΕ μπορεί νομίζω ότι έχει δίκιο. Για το ΙΚΑ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι διαφορετικά, ναι. Έτσι. Πάντως, εσείς λέτε ότι υπάρχει. Εγώ λέω για το ΙΚΑ δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την υπόθεση ότι θα πάνε καλά τα πράγματα με τις δόσεις ή δεν υπάρχει ούτως ή άλλως πρόβλημα. Δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Τολμώ να το πω. Τότε τι λέει ο κ. Ρωμανιάς, ότι έχουμε σχέδιο ειδικό. Εγώ νομίζω, μισό λεπτό. Ο κ. Ρωμανιάς μίλησε γενικά για τα ταμεία. Ναι, ασφαλώς, δεν μίλησε για το ΙΚΑ. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του ότι υπάρχουν ταμεία τα οποία πρέπει να καταβάλει αυξημένες προσπάθειες αρχές του Γενικού Γραμματέα για να διασφαλιστεί η σφραξιμότητα. Ωραία. Και εμείς από εδώ. Κύριε Σπυρόπουλε, άρα και εσείς εμέσως παραδέχεστε ότι διορισμένα ταμεία μπορεί να υπάρξει πρόβλημα αν δεν υπάρξει απόδοση των μέτρων που είπε ο κ. Ρωμανιάς. Αυτό ισχύει, κύριε οικονομέα μου, αυτό ισχύει 3-4 χρόνια τώρα. Εντάξει, σωστό. Αν μην νομίζετε, έτσι ισχύει. Εμείς κύριε Σπυρόπουλε, όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς, εδώ με τις φτωχές μας δυνάμεις, εδώ δεν προσχωρήσαμε στο κλίμα του φόβου. Το ξέρω. Και δεν τρομοκρατήσαμε ποτέ τον κόσμο, δεν υπάρχουν συντάξεις και πω Παναγία μου, αύριο δεν θα πληρωθούν συντάξεις και αυτά. Ούτε στείλαμε κόσμο να πάρει σύνταξη. Ούτε στείλαμε κανένα να τρέχει να παίρνει συντάξει. Άρα λοιπόν προσπαθούμε απλώς να δώσουμε τη διάσταση που υπάρχει. Έχετε δίκιο. Εγώ λοιπόν σε αυτό το κλίμα σας λέω ότι δεν είναι τα πράγματα εύκολα, αλλά είναι κατορθωτά. Εντάξει. Είναι κατορθωτά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλύπτει ο νυν διοικητής κύριε Φίλη ότι τα πράγματα είναι...